Βρισκόμαστε στο δρόμο των Καμαρών που ενώνει την Παρικιά με την Άουσα. Λίγα μέτρα πριν το πολιτιστικό σύλλογο, το πρώην σχολείο, δημοτικό σχολείο των Καμαρών. Και εδώ σε αυτό το σημείο, όπως θα διαπιστώσετε και εσείς σε λίγο, με τις εικόνες που θα δείτε, ακριβώς επάνω στο δρόμο έχει δημιουργηθεί μία χωματερή. Μία χωματερή η οποία δεν είναι σημερινό φαινόμενο, είναι φαινόμενο των τελευταίων μηνών. Καθημερινά εδώ έρχονται και ο καθένας αφήνει ό,τι θα δείτε στην εικόνα που θα ακολουθήσει σε λίγο. Μαζί μας θα έχουμε και τον κύριο Δημήτρη Σκαραμαγκά, ο οποίος θα μας μιλήσει για αυτό το φαινόμενο, για αυτή την κατάσταση η οποία υπάρχει εδώ στο δρόμο. Λοιπόν, δίπλα μας έχουμε τον κύριο Δημήτρη Σκαραμαγκά, πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Καμαρών. Κύριε Σκαραμαγκά, βλέπουμε εδώ στο δρόμο, λίγα μέτρα εκεί που θα γίνει σήμερα η εκδήλωση, να πούμε ότι είναι παραμονή των Αγίων Αποστόλων, Πέτρου και Παύλου. Έχετε προγραμματίσει μια πολύ ωραία εκδήλωση, θα πάμε σε λίγο εκεί, αλλά λίγα μέτρα πριν από εκεί που θα γίνει η εκδήλωση, βλέπουμε ένα απίστευτο χάλι με σκουπίδια ακριβώς πάνω στο δρόμο. Μια χωματερή. Τι έχει συμβεί? Όπως είπατε ακριβώς, εδώ έχει γίνει αυτός εδώ ο χώρος χωματερής, εναποθέσεως απορριμμάτων. Βρισκόμαστε στον παλαιό δρόμο Παρικιάς Νάουσας, μέσω Καμαρών, και τόσο ο δρόμος είναι ακριβώς στο σημείο των ορίων του διαμερίσματος της Παρικιάς και της Νάουσας. Τώρα δεν μπορούμε να πούμε ποιος έχει την ευθύνη για τα σκουπίδια αυτά. Δεν μπορούμε να πούμε ποιος φέρει την ευθύνη της καταστάσεως που βλέπουμε εδώ, όμως υπάρχουν κάποιοι φορείς οι οποίοι έχουν την ευθύνη της, αφενός μεν να μαζεύουν την ευθύνη, να μαζεύουν τα σκουπίδια αφενός μεν, και αφετέρου να ελέγξουν ποιοι τα αφήνουν εδώ πέρα. Αυτή η κατάσταση είναι τουλάχιστον κάποια χρόνια. Όσο όμως περνάει ο χρόνος, βεβαίως όχι, όσο περνάει ο χρόνος, μαζεύονται όλο και περισσότερα σκουπίδια. Την τελευταία περίοδο ο Δήμος στέλνει ένα μηχάνημα και τα φορτώνει. Καταλαβαίνετε, αυτή είναι μια κατάσταση απαράδεκτη. Δεν έχει να κάνει μόνο με αυτά τα απορρίμματα που βλέπετε εδώ, δηλαδή τον όγκο των απορριμμάτων, αλλά υπάρχει ένα θέμα που έχει να κάνει με την υγεία. Μένουν κάτοικοι εδώ δίπλα, έχει σπίτι, είναι κατοικημένοι. Κάτοικοι, μένουν άνθρωποι. Πετούν εδώ πέρα κρέατα, ψόφια, ζώα, ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Έχουν γίνει βέβαια κατά χρονικά διασήματα παρεμβάσεις προς την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, αλλά η κατάσταση αυτή συνεχίζεται. Εδώ δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, ο καθένας μπορεί να φέρει και να αποθέσει ό,τι σκουπίδι θέλει, έτσι δεν είναι? Χωρίς να τον ελέγξει κανένας, χωρίς να υποσύρει τις κυρώσεις και χωρίς να υπάρχει και ο έλεγχος, από ό,τι καταλαβαίνω. Υποτίθεται ότι ο Δήμος έχει πάρει μια απόφαση που λέει ότι όποιος αναποθέτει σε διάφορα σημεία της Πάρου απορρίμματα έχει κάποια ευθύνη και θα πρέπει να τιμωρείται με πρόστιμο ή κάποια άλλη παράβαση για αυτό το γεγονός. Όμως δεν έχει γίνει τίποτα τα τελευταία χρόνια για αυτό το πράγμα. Όποιος περνάει από εδώ έρχεται, αφήνει τα απορρίμματά του, κυρίως έρχεται ο φορτηγά.
έρχονται φορτηγά που πετάνε τα απορρίμματά τους και συνέχεια σκόνονται φεύγουν. Μερικές φορές μάλιστα που έχουμε κάνει παρατηρήσεις έχουμε βρει και τον πελά μας. Με δύο λόγια, ο Δήμος θα μπορέσει να ελέγξει αυτό το χώρο κάποια στιγμή, να φύγουν τα σκουπίδια και να μην ξανάρχουν πλέον σκουπίδια εδώ πέρα με κάποιο τρόπο? Είσαστε αισιόδοξοι ότι μπορεί να γίνει αυτό? Τι χρειάζεται να γίνει? Μπορεί να υπάρχει καλή πρόθεση. Σημασία όμως έχει το αποτέλεσμα. Και εμείς όλα αυτά τα χρόνια δεν έχουμε δει να στέλνει ο Δήμος κάποια υπηρεσία ή κάποια όργανα που να φροντίσουν ώστε να μην παρουσιάζεται αυτή η κατάσταση. Ίσως θα μπορούσε να επέμβει η υπηρεσία του Δήμου, η αρμόδια, δηλαδή η αστυνομία του Δήμου, να δει ποιοι είναι αυτοί που πετούν τα σκουπίδια εδώ πέρα. Όμως μέχρι τώρα, όπως είπα, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Καλό πανηγύρι να έχουμε. Ευχαριστώ που είσαστε εδώ πέρα και σας καλούμε να είσαστε στο πανηγύρι. Θα είμαστε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.